Ça, c'est... Mao. Hello. ما مش كاثر بتفنايت Τι? είναι بس بكاثر ده Να έτσι ξεποστάσω και λίγο. ναι Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine. Μα σου αρέσει το χώμα. Τι είναι, τι κόλπα έκανες πριν, για δείξε μου. Όχι, τώρα δεν θέλω, σε μέρη παπά. Τώρα είναι τα κόλπα που πάω μόνη μου. Πού να περάσει από εκεί κάτω. Και να περάσει, δεν πρόκειται να κάτσει μόνη της. Παρέα θα έρθει. Εδώ τι είναι παραδοσιακό. Παραδοσιακό περιβόλι για τα πουλιά της περιοχής. Πολύ καλό αυτό. Θέσεις φωλεοποίησης, τροφή φωλιές. Ελεύθερη από φυτοφάρμακα, πώς είμαι νερόλι. Α, να τις ρε οι φωλιές αυτές. Πού είναι τις? Αυτό εδώ το σπιτούι. Αυτά εκεί τι είναι? Φαγητό. Κάτι σαν... Λουλούδια για να φάνε. Βλέπεις που είναι κάτι σαν, το είδες? Ναι, εκεί κάτω. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ. Είναι παραδόση των πουλιών. Κοίτα να δεις. Υπάρχει κόσμο που τα τρώει αυτά. Θεέ μου. Είναι αυτό που. Μισό λεπτό θα σου πω. Λοιπόν, αυτή είναι η χρυσοκαραγάξα. Ξέρω, αλλά αυτό το πουλί είναι απίστευτο όμορφο. Είναι όμορφο. Πολύ εξωτικό. Λογικά είναι αρσενικό, που είναι γαλάζιο. Πιθανόν. Αλλά μπορεί να είναι και θηλυκό για να προσελκύουν. Όχι, τα όμορφα πουλιά συνήθω είναι με έντονα χρώματα, είναι τα αρσενικά. Όχι τα θηλυκά. Όχι. Are you sure? Ναι. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Α, για να προσελκύσουν το τέρι, τώρα καταλάβω. Αχα, γι' αυτό η Τζούση είναι όμορφη. Έλα. Έλα εδώ. Α, είναι καλή αυτή, θέλει. Θέλεις, ναι. Μα να φάει. Αγάπη, νομίζω έχει ένα τσιβίτσι στη μούρη της. Εκεί που πήγε δεν μπορεί να το βγάλει, να το βγάλουμε. Δεν βγάλεις. Ναι. Άμα θέλετε να ξέρετε, τώρα που μου βγάλετε τα τσιβίτσια μου, είχε ένα στο αυτί. Γάτα με τσιβίτσια του μέχρι πρώτη φορά βλέπω. Και ένα στο στόμα, να το. Στο πλάι. Α, είναι πολύ τυχερή γάτα. Η άλλη γάτα που πήγε. Από εδώ πέρασε. Από εδώ πέρασε. Αυτή η γάτα δεν υπάρχει. Κατάλαβα την αγαπάμε. Καταλαβες, και είσαι και στηρωμένη και καταλαβες, μπράβο σου. Είναι στηρωμένος αυτός, όχι αυτός είναι ο μόνος που δεν είναι στηρωμένος, νομίζω. Ναι, το φτιάχνει, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί και να είναι, δεν ξέρεις. Άλλο ένα κατούι. Μάνι, γίναμε πέντε, γίναμε πολλές. Έχει απίστευτη φωνή, ρε. Πάμε βόλτα. Λοιπόν, ποιος θέλει να το υιοθετήσει αυτό εδώ, ας μας ενημερώσει. Ξέρουμε που είναι, ξέρουμε πού θα βρίσκεται. Γύρω-γύρω, μην πειράξεις τη Μάο. Α, κάτσανε και δύο έτσι, κοίτα, Θεέ μου. Τι είναι, δεν γνωρίζονται έτσι, αυτό είναι το... Κοίτα, γιατί παίζει με το τέτοιο. Παίξε. Για παίξε. Δεν θέλω να έρθω μαζί, ας τους εδώ. Έλα, πάμε. Έλα. Δεν σου πεις τίποτα. Ναι. Κοίτα, πήγα. Είδες προχωράνε λίγο και κάθονται, γιατί κουράζεται πολύ εύκολα οι γάτες. Κάνουν μικρές, έντονες, high intensity βασικά, έτσι υψηλής εκτόνασης και μετά και μετά ξανακάθονται. Ζήσου, όχι από εδώ. Και από εδώ θα την τρομάξεις, δεν υπάρχει λόγος. Έλα, έλα κοντά. Hey, ήρεμα, αμάω. Έλα. Α, φοβήθηκε. Από όλους τους τόπους, ένα πιζούνι άσπρο ή περιστέρι άσπρο. Και... Μπορούμε και τα εδώ. Και έχουμε και παρέα. Βασίλη. Έλα. Αυτός είναι άντρας. Ναι, αυτός είναι άντρας. Στηρωμένος. Γι' αυτό είναι έτσι ναι, καλός. Ναι, είσαι άντρας εσύ. Είσαι ο άντρας της περιοχής εδώ. Ναι, χαλέψτε με λέει, εγώ είμαι ο άντρας. Βλέπεις την κίνη κελέ του είναι. Ναι, είναι Hey. Ψ, 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 ψ. Ένα κατούι ήρθε, το άλλο. Πού είναι η Μάο?
Μάω. Καλώς τι. Έλα. Ακούστε ρε παπά, μη ρίζω μέσα, ε. Ξανά κάτσε ρε, έλε. Κουράστηκε αυτή. Αυτή εδώ η μαυροάσπρου αγατούα έκανε αυτό στην Τζούση. Έλα, δείξε το φτάκι. Ναι. Είναι μικρή γρατζουνιά, απλά τρέχει αίμα. Έτρεξε λίγο και δεν ξέρει μόνο πως κυλάει, γιατί φοβήθηκε κάποια. Και αυτή δεν πήγε κοντά. Αλλά ήταν έτσι 4 σταγόνες. Είναι επειδή είναι πρόσωπο, έχει αρκετό αίμα. Δεν φάνηκε να πούνε την Τζούση, τώρα θα πάμε να τα ξεπλύνουμε με λίγο νεράκι. Να ξυμάω, είναι κάπου εξαφανισμένη. Σε αυτό εδώ. Στη ζεστασιά και η δροσιά βασικά. Τι πίνεις εκεί? Έχοντας πόδι μου. Και ο Βασίλης παιδιά έχει απορροφηθεί τόσο πολύ με αυτό που βλέπει που δεν το έχει τελειώσει καν. Ναι, για να καταλάβεις. Είναι... Δείξε τι είναι. Τη βλέπεις? Ναι. Τη βλέπεις. Υπάρχει το αεράκι αυτή. Κοίτα τι κάνω. Εκεί που έρχομαι, εσείς... Έλα να κάνω μία στροφή 360 μοίρες. Πού είστε, παιδιά? Τι θα κάνουμε τώρα, θα μας πει τι? Εσύ να έρθεις μαζί μας ή θα μείνεις εδώ? Μπορούμε να κάνουμε ένα γρήγορο live. Ασπρομαυρούα. Ασπρομαυρούα. Ναι, 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 γεια σας. Γίνεται vegan. Μόνο εγώ δικαιούμαι να μην είμαι. Ακριβώς όμως. Εντάξει, και αυτό δεν είναι πολύ γλυκό, αλλά εντάξει, είναι η φύση έτσι. Είναι η φύση του ζώου. Ναι. Τζούση, συμφωνείς? Ναι, πες τους. Τι κάνεις έτσι? Με στην καλή χαρά, λες και... Τι κάνει? Είχε παραγγεί εξαπλώσει με το πάω. Α, με βρήκατε αφού κρύφτηκα. Είχα κάτσει ένα κρυφτό εδώ και εσείς με βρήκατε. Α, εσύ τη Τζούση. Κοίτα, κοίτα πως κάνει έτσι. Ποιος, αυτή. Κοίτα, κοίτα, έτσι. Let's go back. Πάμε. Άντε, πήγαμε. Γεια σας. Μάω. Έλα. Εννοείς κάθε φορά που τη φωνάζεις. Τι? Είδες που κάθονται. Να ξαποστάσω και λίγο. Μέχρι να έρθει αυτή να με φτάσει. Είδα πως έρχεται η άλλη σιγά σιγά. Τωραμ, 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 τωραμ. Τώρα, τώρα, τώρα. Όχι, τώρα είναι σπίτι. Μαου, μαου, μαου. Μαου, μαου, μαου και πάει στον παπά της. Όχι. Τι στην Τζούση έκανε αυτό? Πάμε. Σου. Κοίτα τις πως πάνε τώρα. Κάθε μια στην λωρίδα της. Εν, δυο. Εν, δυο. Μα η μυρίζει, μα ακουστεί. Όχι. Ή λαχάνιας. Λαχάνιας. Όχι, νομίζω. Λαχάνιας πήγαινε στο στόμα. Όχι. Κάθονται δίπλα δίπλα. Μα είμαστε γάτες, εμείς είμαστε φίλες με γάτο, να μην καθόμαστε. Κοίτα πόσα σποράκια από raspberry έχει ένα smoothie. Ωπ, κοίτα πως έρχεται. Μα ποιος, Κάρλος. Εντάξει, μα, εντάξει. Ήρεμα, ήρεμα. Γεια σας σπορά, έλα μα. Άρα θα ξεχνούμε το raspberry. Να είσαι καλό κορίτσι, εντάξει. Ναι. Μπράβο. Πολύ όμορφο αυτό. Πώς λέγεται? Αλκιόνι. Αυτή είναι η καρακάξα. Ο αετόμαχος.
ο τρυποράσης σταχτοκεφαλάς σκαλιφούρτα. Τι είναι αυτά τα ονόματα, παιδιά? Στεπόκυρκος, δακανόρα, αυτό το ξέρω. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα από την παγίδευση των πουλιών στα δίχτυα. Κοιτάξτε αυτά εδώ. Και αυτό εδώ που έχει πιαστεί πάνω στα λευκά. Μα έχει πάρα πολλά. Έλα, μα φύγαμε. Κοίτα πως κάθεται αυτό, κάθεται ανάποδα. Πιάστηκε, αυτό είναι σαν μέλι. Ελέωσε. Και δεν μπορεί να φύγει καθόλου. Και πάνε εκεί και... ας μην το πω. Γιατί λέει, γιατί είναι μια βάναυση μέθοδος ανάτασης των πουλιών. Συχνά αμέσως μετά το εξαντλητικό ταξίδι της μετανάστευσης προκαλεί τη θανάτωση πολλών σημαντικών και σπάνων πουλιών που δεν αποτελούν στόχους της παγίδευσης, γεράκια, κουκουβάγες, αρπακτικά, χελιδόνια. Παραβιάζει την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις που υπέγραψε η χώρα μας, επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της Κύπρου και την ελκυστικότητα της ως τουριστικού προορισμού με σημαντικές απώλειες συναλλάγματος. Βασίλη, συνέχισε εσύ. Υποβαθμίζει η ποικιλότητα του τόπου μας και αντιστρατεύεται τις προσπάθειες για την ενίσχυσή της. Τα πουλιά είναι από τα πιο όμορφα στοιχεία της φύσης μας. Μπορούμε να εκλαμβάνουμε την ομορφιά και το κελάριμά τους μέσα σε ένα προστατευμένο και φιλικό προς αυτά φυσικό περιβάλλον. Και αν έρθεις εδώ, πραγματικά τη συνειδητοποιείς αυτό. Είναι η θάλασσα, είναι το πίστευτο αεράκι του καλοκαιριού και τα πουλάκια. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο εκτός από μένα. Εσύ κάτω, εσύ κάτω. Κι ω, Ζαν! Και εδώ η κυρία μας τα έχει φαιά. Ξέρεις που είναι το αστείο, ε? Η μάμα κάπως έτσι υιοθετήθηκε. Αυτό σκέφτομουν πριν. Ακολουθούσε. Σου λέει πού να πάω, φέρ' την εδώ. Αυτό σκέφτηκα πριν. Πόσο να ήταν η μάμα τότε? 6 μηνών. Πού ξέρεις, ήταν πολύ μικρή? Όχι, ήταν λίγο πιο μεγάλη από την τώρα. Σε μεγέθος. Ναι, ήταν λίγο πιο μεγάλη από την τώρα. Αυτή είναι έτσι καλή, όσο πιο μεγάλη. Σίγουρα, αλλά πιστεύω είναι εκεί 2-3-4 μήνες μεγαλύτερη. Πού είναι η άσπρο μαύρου? Εδώ μπροστά. Πάμε σπίτι. Αποχωρισμός. Πώς πέρασες? Εντάξει, κακομοίρα δεν μπορεί να κοιτάζει από εδώ. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Ήταν άλλη φάση. Περάσαμε πολύ όμορφα. Και τώρα τι να κάνουμε? Τώρα πάμε να φάμε κάτι ακόμα και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε στο σπίτι. Πρέπει να γυρέψουμε το μεσημέρι, να κάνουμε μια καθαριότητα. Αυτά που μένουν το Σαββατοκύριακο.